Ούτε πρόβλημα η παραγωγή μας να πάνε στην, στην εργασία τους, έτσι, να πάνε να δουλέψουν. Αυτά είναι, τα διευκρινίσαμε αρχικά. Αυτό που θέλουμε. Ναι, ναι, μα έτσι κι αλλιώς δεν θα αλλάξει κάτι σε αυτό. Ναι. Εδώ μας το διευκρίνησε προηγουμένως ο Αντιπεριφερειάρχης. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τα προϊόντα, γιατί μάλλον με τις τιμές ιδιαίτερα, γιατί από ό,τι έχω καταλάβει πέσαμε όλοι μαζεμένοι την προηγούμενη και προπροηγούμενη εβδομάδα, γεμίσαμε τα ράφια, τα ντουλάπια, τα ψυγεία, τους καταψύχτες, ανέβηκαν οι τιμές λόγω αυξημένης ζήτησης, αν τα λέω λάθος με διορθώνετε, λέω τώρα η λογική, η δική μου λογική πως το βλέπει, και τώρα που σταμάτησαν τα πολλά γεμίσαμε ντουλάπια, ράφια, ψυγεία, έπεσε η ζήτηση, άρα και η προσφορά, άρα και οι τιμές. Για πάμε να το δούμε αυτό. Ο πανικός που προκλήθηκε, καλός ή κακός, κακός για μένα, γιατί ο πανικός είναι κακός πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, οδήγησε πραγματικά στην ανεξέλεγκτη αποθήκη αγορά και αποθήκη των προϊόντων όλων των ειδών, μαζί με αυτά και τα κυβερνητικά. Και καλώς να αγοράσουμε μακαρόνια ή ρύζι και να τα βάλουμε σε ένα ντουλάπι, ή να αγοράσουμε κρέα και να τα βάλουμε σε ένα καταπίχτη, αλλά ντομάτες ας πούμε να αγοράσουμε πόσες και πόσο θα καθίσουν για να τις αποθηκεύσουμε. Αλλά ο πανικός, είπαμε, είναι κακός σύμβουλος, και αυτό που πραγματικά είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα ήταν κάτι το οποίο ήταν αφίστηκο για την εποχή, μια υπερβολική ζήτηση. Και λογικό ήταν, βέβαια, αυτή η ζήτηση να ανεβάσει τις τιμές κατά κόρυφα. Δυστυχώς οι τιμές αυτές δεν ανταποκρίνονταν και στην πραγματικότητα. Αυτό ήταν το λάθος μας. Και μετά που έγινε ό,τι αλλά έγινε, δεν μπορούσαμε όμως να το διαχειριστούμε. Δεν μπορούσαμε να το διαχειριστούμε κι εμείς, ας πούμε. Οπότε. Η ζήτηση είναι ζήτηση. Ναι, ακριβώς. Ο καθένας από τη στιγμή που υπάρχει ζήτηση, είτε σούπερ μάρκετ είναι, είτε παραγωγός είναι, ό,τι ανοίγει στην εφοδιαστική, δεν είναι υποχρεωμένο να ανταποκριθεί. Και αφού υπάρχουν οι ποσότητες και η τιμή ήταν δώρο, δώρο ήταν τότε εντός αγωγικών βέβαια, ναι, γιατί να μην τα ανταποκριθούμε όλοι, αλλά αυτά τα δώρα βέβαια τα πληρώνουμε τώρα, έτσι. Δηλαδή χάλασε η ροή της αγοράς, η ψυχολογική ροή της αγοράς, και αυτό το βλέπουμε τώρα αυτή τη εβδομάδα, το τελευταίο τρίμηνο. Εντάξει, θα περάσει ένα. Οπότε θα ισορροπήσει, κύριε Πλεξάκη, λέτε τώρα το επόμενο διάστημα αυτό. Τώρα περιμέναμε και από το Πάσχα, το οποίο το Πάσχα. Κοιτάξτε, τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή, να δούμε. Όπως, όπως είναι, έχει διαμορφωθεί η ζωή μας, δεν συζητάμε τι γινόταν τα προηγούμενα χρόνια. Έχουν αλλάξει, έχουν έρθει πάνω κάτι. Βλέπω μόνο τα ξενοδοχεία κλειστά, βλέπω μόνο ότι απαγορεύονται οι μετακινήσεις. Δεν ξέρουμε το ξανά θα το κάναμε οικογενειακό, ή θα το κάνουμε εμείς με τη σύζυγό μας, ας πούμε, και τα δυο μας παιδιά. Όλα αυτά είναι πρωτόκολλα για εμάς και γενικώς για όλους μας. Έτσι. Ό,τι γινόταν μέχρι τώρα πρέπει να το ξεχάσω. Κατά την άποψη δική μου. Όταν μέχρι τέλη Απριλίου θα είναι απαγορευμένα τα πάντα, το Πάσχα που είναι στα μέσα Απριλίου λογικά θα είναι μια καινούργια ξεχωριστή γιορτή για εμάς. Πώς θα διαμορφωθεί το σκηνικό τότε δεν γνωρίζω. Θα το δούμε στην πορεία. Το ότι βέβαια ο κόσμος πρέπει να φάει, πρέπει να φάει. Το ότι έχει μετατοπιστεί, και αυτό για μένα είναι το βασικό, ότι αυτή τη στιγμή έχει μετατοπιστεί το βάρος ο κύριος όγκος της εφοδιαστικής αριστεράς. Ο κόσμος εφοδιάζεται το 99% πλέον από τα μάρκετ. Από, δεν σας άκουσα. Από τα μάρκετ. Από τα σούπερ μάρκετ. Από τα σούπερ μάρκετ, ακριβώς. Έτσι, δηλαδή το εστιατόριο έχει κλείσει. Το take away έχει κλείσει. Ό,τι αφορά το τρόφο. Ένα καφέ, όχι όλα αυτά, ναι. Όλα αυτά έχουν κλείσει. Άρα ο κάθε ένας καταναλωτής στην ουσία, το τόσο που θέλει να φάει θα το φτιάξει στο σπίτι του. Τη σαλάτα που θέλει να φάει θα τη φτιάξει στο σπίτι του. Άρα όλα αυτά που χρειάζεται στο κομμάτι των κυκλοφορικών, βέβαια, αναφέρω πάντα, θα πάει και θα τα αγοράσει ο ίδιος από το σούπερ μάρκετ. Ο κύριος όγκος λοιπόν της δουλειάς έχει πέσει αντίστοιχη μέσα στο σούπερ μάρκετ. Αυτό είναι καλό ή κακό, δεν γνωρίζω, θα πάρει την πορεία. Ακριβώς. Να. Έχει μετατοπιστεί λοιπόν στα σούπερ μάρκετ και λογικό, γιατί εντάξει. Οπότε τώρα αυτή τη στιγμή πρέπει να είμαστε ψύχοι. Είναι ελεγμένα τα πράγματα. Όχι πως δεν είναι ελεγμένα, ας πούμε, σε μια λαϊκή ή σε μια άλλη εφοδιαστική αλυσίδα. Αλλά τουλάχιστον στο σούπερ μάρκετ μπορεί να γίνει ένας πιο αυστηρός έλεγχος. Να.
ο έλεγχος για ποιότητα εννοείται ή για τις τιμές? Όχι, για την τήρηση, ναι, σε ό,τι αφορά τα μέτρα ασφαλείας. Ωραία. Σε αυτό το κομμάτι αναφέρομαι, mm-hmm, και στον τρόπο της ζωής όπως έχει διαμορφωθεί τώρα. Mm-hmm. Μάλιστα. Δεν ξέρω τώρα πώς μπορεί να στηριχτεί ο κόσμος. Καλά, για τους ανθοπαραγωγούς δεν το συζητώ, μου το λένε και από το πρωί η παραγωγή μας εδώ. Πραγματικά θεωρώ ότι το κομμάτι το δικό της είναι, ναι, είναι πραγματικά πολύ... και δεν ξέρω βέβαια αν θα μπορούσε να μπει, να μπουν στη διαδικασία του της αποζημιώσης, να βρεθούν κάποια μέτρα στήριξης. Αυτό, ναι, πραγματικά είναι πλήγμα. Mm-hmm. Μάλιστα, το τώρα κομμάτι αυτό. Είπαμε ότι διασφαλίζεται η διακίνηση των προϊόντων, όπως και να γίνει, ό,τι και να γίνει. Ό,τι αφορά, θεωρώ ότι εγώ το, ναι, κομμάτι της εφοδιαστικής αλυσίδας, ναι, θα είμαστε οι τελευταίοι που δεν θα πειραχτούν. Έτσι. Θα είμαστε οι τελευταίοι. Και, ναι, μάλιστα μετά, βέβαια, την ανακοίνωση που έχει βγάλει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Υγείας, ότι, mm-hmm, ο ιός δεν μεταδίδεται μέσω φρούτων ή κυπευτικών. Mm-hmm. Είναι μια πολύ θετική εξέλιξη στο κομμάτι το δικό μας αυτό. Mm-hmm. Άρα, σε ό,τι αφορά το κομμάτι της εφοδιαστικής αλυσίδας, εμείς δεν θα πειραχτούμε. Το θέμα, βέβαια, και αυτό που ενδιαφέρει και από πάνω, είναι ο άνθρωπος που διαχειρίζεται την εφοδιαστική αλυσίδα, mm-hmm, δηλαδή η πρωτογενής παραγωγή, να μην πάθει κάτι, γιατί ποιος θα πράξει. Έτσι. Σωστά. Πολύ σωστά. Άρα, μπορούμε να μιλάμε για κάποια, ας πούμε, μέτρα για την παραγωγή των προϊόντων μας, κύριε Πλεξάκη, δηλαδή να βοηθηθεί κάπως από τον ΕΛΓΑ, ας πούμε, να εξοφλήσει τις ζημιές γρήγορα όσο γίνεται, να έχουμε οικονομική στήριξη και στους ελαιοπαραγωγούς που επλήγησαν πάρα πολύ, να κατέβει το ΦΠΑ, να έχουμε... αναστολή υποχρεώσεων στα ασφαλιστικά ταμεία, ΔΕΗ, αγροτικό ρεύμα, δεν ξέρω αν ισχύει κλπ. Αυτό μπορούμε με κάποιο τρόπο ή έχουμε κάποιο νέο εκεί μέσω συνεταιρισμών να γίνει κάτι? Που εκεί μπορούμε να βάλουμε και τους ανθοπαραγωγούς αυτό το κομμάτι. Όποιοι πραγματικά έχουν, πιστεύω ότι πρέπει να αξιολογηθεί η κατάσταση που βρίσκονται και να πάμε προς την κατεύθυνση της αποζημίωσης. Αλλά από τη μια, βέβαια, εντάξει, το παραγωγούς, το συζητάμε, είναι πραγματικά, έχουν πληγεί οι άνθρωποι, το προϊόν ποιος θα το πάρει και τι θα το κάνει, βέβαια, από την πάνε τα σπίτια τους, να πάμε μια ανθοδέρμη στη γυναίκα μας, όλη μέρα είμαστε μαζί, αν την γλυκάνουμε, κάτι μπορεί να γίνει, αλλά μέχρι εκεί. Έτσι. Ναι, σωστό και αυτό. Ναι, όλα τα υπόλοιπα έχουν καταρριφθεί. Τώρα το λάδι, νομίζω ότι η κατάσταση του κορονοϊού δεν μας είναι. Το κυπευτικό είδαμε ότι αντιθέτως μας βοήθησε στην ουσία ο κορονοϊός. Έτσι. Γιατί να απαιτήσουμε κάτι από τη στιγμή που δεν έχουμε πληθεί? Να απαιτήσει ένας εργαζόμενος που δεν μπορεί να δουλέψει αυτή τη στιγμή γιατί έχει κλείσει το εστιατόριο που δούλευε, το καταλαβαίνω. Εμείς τι να απαιτήσουμε? Και γιατί? Δηλαδή έχουμε πάθει κάποια ζημιά αυτή τη στιγμή? Όχι, αλλά δεν ξέρεις πώς εξελίσσεται αυτό, λέω. Άλλο ότι... αυτό, ναι, άλλο αυτό. Όταν μπορεί να και βοηθηθεί και δικό, περισσότερο και να βοηθεί με έμεσα και ο καταναλωτής με τις χαμηλότερες όταν τιμές. Όταν ο κλάδος ο δικός μας πληγεί για κάποιο λόγο ή εάν θέλει η πολιτεία να βοηθήσει τον καταναλωτή, μπορεί να λάβει μέτρα, έτσι. Mm-hmm. Αλλά αυτή τη στιγμή, όπως είναι διαμορφωμένη η κατάσταση, θεωρώ άκομψο να μιλάμε εμείς για αποζημιώσεις από τη στιγμή που πουλούνται τα προϊόντα μας και κάποιοι που έχουν μείνει χωρίς δουλειά να προσπαθούν το 400 ευρώ την αποζημίωση να την κάνουν 500 ή 600. Σωστό και αυτό. Αλλά το θέμα είναι να βοηθούν και αυτοί οι άνθρωποι να μπορούν να καταναλώσουν. Όλοι πρέπει να βοηθηθούν, ακριβώς. Ναι. Για να μπορούν και να καταναλώνουν, να φάνε, επιβιώσουν. Στην ουσία πρέπει να βοηθηθούν αυτοί για να ανεβάσουν την κατανάλωση των προϊόντων των δικών μας. Mm-hmm. Έτσι, αλυσίδα είναι εξάλλου. Ακριβώς. Λοιπόν, είπαμε για τις τιμές, είπαμε ότι όλο το βάρος των πωλήσεων έχει μετατοπιστεί στα σούπερ μάρκετ τώρα, έτσι. Ένα μικρό μέρος έχει μείνει στις πλαϊκές, όσο πλαϊκές, το μεγάλο βάρος έχει ακριβώς. Το έχει το δηλαδή, σούπερ μάρκετ. Δηλαδή η αποδιαπτική αλυσίδα σε ό,τι αφορούσε τους τρίτους, δηλαδή εστιατόρια και όλα τα σχετικά που καταλέγοντας τον κύκλο του τρόφιμου, αυτή τη στιγμή έχει παγώσει το κομμάτι αυτό και είναι μόνο σούπερ μάρκετ. Παραδόσεις και τα λοιπά. Άραστε, ωραία. Οπότε, τι λέτε στους παραγωγούς που μας ακούνε τώρα για να κλείσουμε με αυτό, να προσέξουν πάρα πολύ, να προσέχουν και τους εργάτες τους. Το βασικότερο για μένα είναι αυτό που λένε οι επιστήμονες, να προσέξουμε εμείς πολύ
το τι κάνουμε και να φερόμαστε σαν να είμαστε φορείς ασθένειας. Mm-hmm. Αυτό είναι. Πρέπει να προσέξουμε πολύ και τις επαφές μας και τους γύρω μας και τους συγγενείς μας και τους γονείς μας και όλους μας. Mm-hmm. Βασική προϋπόθεση είναι να είμαστε υγιείς. Mm-hmm. Από εκεί ξεκινάμε. Mm-hmm. Και όσο το δυνατόν επαφή με λιγότερο κόσμο. Mm-hmm. Μάλιστα, ωραία. Οπότε και στο... Το παζάρι είναι παζάρι, τα δεδομένα έχουν αλλάξει, διαμορφώνται νέες καταστάσεις. Όλα αυτά θα τα δούμε στην πορεία, γιατί είναι πρωτόγνωρα για μας. Το Πάσχα, ας πούμε, το φετινό δεν έχει ξαναγίνει. Θεωρώ άλλη χρονιά στην Ελλάδα ή κάπου αλλού ένα τέτοιο Πάσχα να είμαστε όλοι στην Ελλάδα. Μάλιστα, αφού είναι για καλό μας θα το κάνουμε. Ωραία, να ευχαριστήσουμε πολύ πολύ τον πρόεδρο του ΝΟΤ, τον κύριο Πλεκουσάκη. Καλά το πω τώρα? Ναι. Και έτσι εύχομαι όλα να πάνε καλά και για, και για τη μικροοικονομία της περιοχής μας. Έτσι από τους παραγωγούς μπορούμε να μείνουμε κι εμείς ή τέλος πάντων να ανακάμψει η οικονομία μας πιο εύκολα μόλις ανοίξουν και τα καταστήματα ελληνικής, έτσι. Οπότε, κουράγιο. Στην πρώτη γραμμή και η παραγωγή μας. Να είστε καλά. Καλημέρα. Να είστε καλά κι εσείς και υπομονή στην ιστό στους ακροατές μας και ας ακολουθήσουμε, σας παρακαλώ εγώ προσωπική παράκληση, να ακολουθήσουμε πολύ τις συμβουλές των ειδικών και να μην κάνουμε ό,τι του καπνίσει του καθενός στο κεφάλι του και να προσέξουμε πάρα πολύ, γιατί αν καταρρεύσει αυτό το σύστημα υγείας όπως λέγεται, τα πράγματα θα είναι δραματικά και βλέπουμε ήδη αποτελέσματα, βλέπουμε ήδη Ιταλία, βλέπουμε ήδη και έχει γίνει άλλες χώρες που δεν εισακούστηκαν ή δεν πάρθηκαν μέτρα νωρίς. Ωραία. Αυτό είναι και για μας εδώ το πρώτο μέλημα και γι' αυτό θυμίζουμε την έκκληση του διοικητή να στηριχθεί το νοσοκομείο. Δεν, ο προϋπολογισμός του είναι μείον, είναι μηδέν. Χρειάζονται από νερά, χυμούς, τόστ, δύο ψύχτρες, για, λέω τώρα τη χθεσινή επαφή που είχαμε τον κύριο Καλλιονάκη, χρειάζονται δύο ψύχτρες για να μπουν στην κλινική κορονοϊού που ετοιμάζεται, νερού, καθαρό νερό, για να μην περιφέρεται το νερό, καταλαβαίνετε. Χθες είπα ότι το ΣΥΝΚΑ πήγε νερό, μια μπαλέτα μεγάλη με νερά για το νοσοκομείο. Ό,τι μπορεί καθένας να βοηθήσει εκεί ή να ξαναιεραρχήσουμε τις, να δούμε ποιες ανάγκες έχει και να δούμε τι χρειάζεται όλοι μαζί να βοηθήσουμε, γιατί καταλαβαίνετε αν γίνει οτιδήποτε σε οποιοδήποτε σημείο του νοσοκομείου, τι θα γίνει, έτσι. Είναι η ελπίδα τώρα. Να σας ευχαριστήσω. Πολύ καλά. Ένας λόγος που πήραμε και που πήρα και εγώ τηλέφωνο από τον νόμο σας ήταν να δούμε τι θα δούμε τις φυσικές. Ωραία, λοιπόν. Ναι, ωραία, να είστε στη διάθεση του, επειδή σας ακούσαμε καλά, είστε στη διάθεση του, των γιατρών και του διοικητή. Αν οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να βοηθήσετε κι εσείς. Ναι, να είστε έχω τώρα άμεσα μια επικοινωνία. Ωραία, ωραία. Και θα δούμε και μετά για μας σας εθελμός πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Ωραία, να σας ευχαριστήσουμε και εμείς. Για την προσπάθεια που κάνετε βέβαια, για την ενημέρωση του κόσμου. Να είστε καλά, στη διάθεση σας. Και στο επίσης και στο επίσης για το επόμενο χρονικό διάστημα μπορώ να πω ότι μάλλον θα είστε η βασική μας στο κομμάτι της ενημέρωσης. Έτσι, με διασταυρωμένες ειδήσεις, προσπαθώντας και εμείς να αποφύγουμε τα fake news, την παραπληροφόρηση. Πανικό έχουμε λίγο, αλλά εντάξει, προσπαθούμε να μην το δείχνουμε. Καλώς, μεταξύ ο λίγος είναι καλός. Ωραία. Αφού είδατε ότι σας έβαλα άλλο επώνυμο, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, να είστε καλά. Ναι, λίγο σύνομα, καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πλουσάκη. Γεια σας. Λοιπόν, αυτά από τον ΝΟΤ.